Την άλλη μέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του και καθώς είδε τον Ιησού να προσπερνάει, είπε «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν, τους είπε «Τι θέλετε?» Και αυτοί του απάντησαν «Ραβί», που σημαίνει «διδάσκαλε», «Πού μένεις?» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Πήγαν λοιπόν και είδαν που μένει και εκείνη την ημέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Ο ένας από τους δύο που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνος Πέτρου. Αυτός βρίσκει σε λίγο τον αδερφό του τον Σίμωνα και του λέει «Βρήκαμε το Μεσσία», που σημαίνει «το Χριστό», και τον έφερε στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε «Εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Κυφάς», που σημαίνει «Πέτρος». Την άλλη μέρα ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε το Φίλιππο και του λέει «Έλα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσταϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Αθαναήλ και του λέει «Αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». «Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό?» τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. «Έλα και δες μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις?» τον ρωτάει ο Ναθαναήλ. Και ο Ιησούς του απάντησε «Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Τότε ο Ναθαναήλ του είπε «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις? Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και του λέει «Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσα λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς «Τι επεμβαίνεις εσύ στο δικό μου έργο, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες «Κάντε ό,τι σας πει». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η κάθε μια 80 ως 120 λίτρα. Χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν ως απάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί του έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μην ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν, τότε φέρνει το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί
ως αυτή την ώρα. Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Ύστερα κατέβηκε στην Καπερναούμ αυτός και η μητέρα του, τα αδέρφια του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί λίγες μέρες. Μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνο ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα, πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον, έλα και έρχεται, και στον δούλο μου, κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σ' όσους τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών, ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς, «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να κάθεται στο τελωνείο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει, «Ακολούθησέ με». Και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο δασκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς, που το άκουσε, τους είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό οι υγιείς, αλλά οι άρρωστοι, και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει αγάπη θέλω και όχι θυσία, γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Καθώς τα πλήθη συνοστίζονταν κάποτε γύρω του για να ακούσουν το λόγο του Θεού και εκείνος στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαροκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν κατεβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρακάλεσε να τραβηχτεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στον Σίμωνα, «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξτε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε, «Τι δάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Το έριξαν και έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που το δίχτυ τους άρχισε να σκίζεται. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε, «Βγες από το καίκι μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει.
Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Ο Ιησούς τότε είπε στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα καΐκια στη στεριά, άφησαν τα πάντα και τον ακολούθησαν. Ύστερα από αυτά, ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην περιοχή της Ιουδαίας και εκεί έμεινε αρκετόν καιρό μαζί τους και βάφτιζε. Αλλά και ο Ιωάννης βάφτιζε τότε στην Ενών, κοντά στο Σαλίμ, γιατί είχε πολύ νερό εκεί και οι άνθρωποι έρχονταν και βαφτίζονταν, αφού ο Ιωάννης δεν είχε ακόμα φυλακιστεί. Έγινε κάποτε μια συζήτηση ανάμεσα σε μερικούς από τους μαθητές του Ιωάννη και σε έναν Ιουδαίο, σχετικά με το θρησκευτικό καθαρμό. Ήρθε λοιπόν στον Ιωάννη και του είπαν: «Δάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, αυτός που εσύ επίσημα τον παρουσίασες, αυτός τώρα βαφτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν». Ο Ιωάννης απάντησε: «Τίποτα δεν μπορεί να λάβει ο άνθρωπος αν δεν του είναι δοσμένο από το Θεό. Εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρες ότι είπα: δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, αλλά είμαι απεσταλμένος πριν από αυτόν. Γαμπρός είναι εκείνος που έχει την ύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού που στέκεται κοντά και τον ακούει είναι γεμάτος χαρά, ακούγοντας τη φωνή του γαμπρού. Αυτή είναι η χαρά η δική μου και τώρα έχει ολοκληρωθεί. Εκείνου το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει». Όταν ο Ιησούς είδε τα πλήθη, ανέβηκε στο όρος. Κάθισε και οι μαθητές του ήρθαν κοντά του. Τότε εκείνος άρχισε να τους διδάσκει με αυτά τα λόγια: «Μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό, γιατί δική τους είναι η βασιλεία του Θεού. Μακάρι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από τον Θεό. Μακάρι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας. Μακάρι όσοι πεινούν και διψούν για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί ο Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία τους. Μακάρι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σε αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεος του. Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Μακάρι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού. Μακάρι όσοι διώκονται για την επικράτηση του θελήματος του Θεού, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία του Θεού. Μακάρι είστε όταν σας χλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία εξαιτίας μου. Να αισθάνεστε χαρά και αγαλίαση, γιατί θα ανταμυφθείτε με το παραπάνω στους ουρανούς. Έτσι καταδίωξαν και τους προφήτες πριν από εσάς. Ό,τι είναι το αλάτι για την τροφή, είστε κι εσείς για τον κόσμο. Αν το αλάτι χάσει την αλμύρα του, πώς θα την ξαναποκτήσει? Δεν χρησιμεύει πια σε τίποτε. Το πετούν έξω στο δρόμο και το πατούν οι άνθρωποι. Εσείς είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι, όταν ανάψουν το λιχνάρι, δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον ουράνιο Πατέρα. Μην νομίσετε πως ήρθα για να καταργήσω τον νόμο ή τους προφήτες. Δεν ήρθα για να τα καταργήσω, αλλά για να τα πραγματοποιήσω. Σας βεβαιώνω πως όσο υπάρχει ο κόσμος, έως τη συντέλειά του, δεν θα πάψει να ισχύει ούτε ένα γιώτα
ή μια οξία από τον νόμο. Όποιος λοιπόν καταργήσει ακόμα και μια από τις πιο μικρές εντολές αυτού του νόμου και διδάξει έτσι τους άλλους, θα θεωρηθεί ελάχιστος στη Βασιλεία του Θεού. Ενώ όποιος τις τηρήσει όλες και διδάξει έτσι και τους άλλους, αυτός θα θεωρηθεί μεγάλος στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό να έχετε υπόψη σας ότι αν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία του Θεού. Έχετε ακούσει την εντολή που δόθηκε παλιά στους προγόνους μας: να μην κάνεις φόνο, και όποιος κάνει φόνο πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Εγώ όμως σας λέω πως ακόμα κι όποιος οργίζεται εναντίον του αδελφού του χωρίς λόγο, πρέπει να καταδικαστεί από το τοπικό δικαστήριο. Κι όποιος πει τον αδελφό του ρακά, δηλαδή ανόητε, πρέπει να καταδικαστεί από το μεγάλο συνέδριο. Κι όποιος τον πει μωρέ, δηλαδή ηλίθιε, πρέπει να καταδικαστεί στη φωτιά της κόλασης. Γι' αυτό, όταν προσφέρεις το δώρο σου στο ναό και εκεί θυμηθείς πως ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί, μπροστά στο θυσιαστήριο του ναού, το δώρο σου και πήγαινε να συμφιλειωθείς πρώτα με τον αδελφό σου και ύστερα έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Κοίταξε να συμβιβαστείς γρήγορα με τον αντιδικό σου όσο ακόμα βρίσκεστε στο δρόμο προς το δικαστήριο, γιατί ύστερα ο αντίδικος θα σε παραδώσει στο δικαστή και ο δικαστής θα σε παραδώσει στο δεσμοφύλακα και αυτός θα σε κλείσει στη φυλακή. Σε βεβαιώνω πως δεν θα μπορέσεις να βγεις από εκεί πριν ξεπληρώσεις και το τελευταίο δίλεπτο. Σε εσάς όμως που με ακούτε λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, δίνετε ευχές σε όσους σας δίνουν κατάρες, προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται. Σ' όποιον σε χαστουκίζει στο ένα μάγουλο, γύριζε και το άλλο. Κι αν κάποιος σου πάρει το πανοφόρι, μην τον εμποδίσεις να πάρει και το πουκάμισο. Σ' όποιον σου ζητάει κάτι, δίνε το. Κι αν κάποιος σου πάρει αυτό που σου ανήκει, μη ζητάς να σου το επιστρέψει. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε και εσείς σε αυτούς. Γιατί αν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Αφού και οι αμαρτωλοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Κι αν κάνετε καλό σε αυτούς που σας κάνουν καλό, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί το ίδιο κάνουν. Αν δανείζετε σ' όσους ελπίζετε να σας τα επιστρέψουν, ποια εύνοια περιμένετε από τον Θεό? Και οι αμαρτωλοί δανείζουν στους ομοίους τους για να τα πάρουν πίσω. Αντίθετα εσείς, να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να κάνετε το καλό και να δανείζετε, χωρίς να περιμένετε να πάρετε πίσω τίποτα. Έτσι ο Θεός, που είναι καλός ακόμα και με τους αχάριστους και τους κακούς, θα σας ανταμείψει με το παραπάνω και θα σας κάνει παιδιά του. Να είστε λοιπόν σπλαχνικοί, όπως σπλαχνικός είναι και ο Θεός πατέρας σας. Ένα καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό, ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο μπορεί να κάνει καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε σταφύλια από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του και ο κακός από το κακό απόθεμα της καρδιάς του βγάζει το κακό, γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν, γιατί αν γίνετε έτσι,
μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, μη το διατυμπανίζεις όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους για να τους τιμήσουν οι άνθρωποι. Σας βεβαιώνω πως αυτή η τιμή είναι όλη κι όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν δίνεις ελεημοσύνη, ας μην ξέρει ούτε το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι αληθινά κρυφή η ελεημοσύνη σου. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει φανερά. Και όταν προσεύχεστε, να μην είστε σαν τους υποκριτές, που τους αρέσει να στέκονται και να προσεύχονται στις συναγωγές και στα σταυροδρόμια για να κάνουν καλή εντύπωση στους ανθρώπους. Σας βεβαιώνω πως αυτή είναι όλη κι όλη η ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν προσεύχεσαι, πήγαινε στο πιο απόμερο δωμάτιο του σπιτιού σου. Κλείσε την πόρτα σου και προσευχήσου εκεί, κρυφά στον πατέρα σου. Και ο πατέρας σου, που βλέπει τις κρυφές πράξεις, θα σε ανταμείψει φανερά. Όταν προσεύχεστε, μη φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες, που νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Μη γίνεστε όμοιοι με αυτούς, γιατί ο πατέρας σας ξέρει από τι έχετε ανάγκη, προτού ακόμη του το ζητήσετε. Εσείς λοιπόν, έτσι να προσεύχεστε. Πατέρα μας, που βρίσκεσαι στους ουρανούς, κάνε να σε δοξάσουν όλοι ως Θεό, να έρθει η βασιλεία σου, να γίνει το θέλημά σου και από τους ανθρώπους, όπως γίνεται από τις ουράνιες δυνάμεις. Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο για τη ζωή μας άρτο και χαρίσε μας τα χρέη των αμαρτιών μας, όπως και εμείς τα χαρίζουμε στους δικούς μας οφειλέτες. Και μη μας αφήσεις να πέσουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό. Γιατί σε σένα ανήκει παντοτινά η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα. Αμήν. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε σκυθροποί, όπως οι υποκριτές που παραμορφώνουν την όψη τους για να δείξουν στους ανθρώπους πως νηστεύουν. Σας βεβαιώνω πως έτσι έχουν κιόλας λάβει την ανταμοιβή τους. Εσύ αντίθετα, όταν νηστεύεις, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανεί στους ανθρώπους η νηστεία σου, αλλά στον πατέρα σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις. Και ο πατέρας σου που βλέπει τις κρυφές πράξεις θα σου το ανταποδώσει φανερά. Μη μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου τους αφανίζει ο σκόρος και η σκουριά, και όπου οι κλέφτες κάνουν διαρρήξεις και τους κλέβουν. Αντίθετα, να μαζεύετε θησαυρούς στον ουρανό, όπου δεν τους αφανίζουν ούτε ο σκόρος ούτε η σκουριά, και όπου οι κλέφτες δεν κάνουν διαρρήξεις και δεν τους κλέβουν. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια. Αν λοιπόν τα μάτια σου είναι γερά, όλο σου το σώμα θα είναι στο φως. Αν όμως τα μάτια σου είναι χαλασμένα, όλο το σώμα σου θα είναι στο σκοτάδι. Και αν το φως που έχεις μεταβληθεί σε σκοτάδι, σκέψου πόσο θα είναι το σκοτάδι. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, μη μεριμνάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι σπουδαιότερη από την τροφή, και το σώμα δεν είναι σπουδαιότερο από το ντύσιμο. Κοιτάξτε τα πουλιά που δεν σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε συνάζουν αγαθά σε αποθήκες, κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει. Εσείς δεν αξίζετε πολύ περισσότερο από αυτά? Και έπειτα, ποιος από εσάς μπορεί με το άγχος του
να προσθέσει έναν πήχη στο ανάστημά του. Και γιατί τόσο άγχος για τον ντύσιμό σας? Ας σας διδάξουν τα αγριόκρινα πώς μεγαλώνουν. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Κι όμως σας βεβαιώνω πως ούτε ο Σολομών σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια δεν ντυνόταν όπως ένα από αυτά. Αν όμως ο Θεός ντύνει έτσι το αγριόχορτο που σήμερα υπάρχει και αύριο θα το ρίξουν στη φωτιά, δεν θα φροντίσει πολύ περισσότερο για σας, ο λιγόπιστη? Μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Όμως ο ουράνιος πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Μην αγωνιάτε λοιπόν για το αύριο, γιατί η αυριανή μέρα θα έχει τις δικές της φροντίδες. Φτάνουν οι έγνοιες της κάθε μέρας. Μην κρίνετε τους συνανθρώπους σας, για να μην σας κρίνει και σας ο Θεός. Με το κριτήριο που κρίνετε θα κριθείτε και με το μέτρο που μετράτε θα μετρηθείτε. Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Ή πώς θα πεις στον αδελφό σου «άφησέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου» όταν έχεις ένα ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή, βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου. Μη δώσετε τα άγια πράγματα στους σκύλους, ούτε να πετάξετε τα μαργαριτάρια στους χείρους, γιατί αλλιώς οι χείροι θα τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον σας και θα σας καταξεσκίσουν. Ζητάτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί, γιατί όποιος ζητάει λαβαίνει, και όποιος ψάχνει βρίσκει, και όποιος χτυπά του ανοίγεται. Μα και ποιος από σας, αν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει λιθάρι, ή αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι? Αφού λοιπόν εσείς, παρόλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος πατέρας σας θα δώσει αγαθά σε όσους του τα ζητούν. Βασιλεύ.
Όσα θέλετε να σας κάνουν οι άλλοι άνθρωποι, αυτά να τους κάνετε κι εσείς. Σ' αυτό συνοψίζονται ο νόμος και οι προφήτες. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη οδός που οδηγεί στον χαμό και πολλοί μπαίνουν από αυτήν. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή. Και λίγοι είναι εκείνοι που τη βρίσκουν. Φυλαχτείτε από τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι σαν πρόβατα, από μέσα τους όμως είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τα έργα τους. Μήπως μαζεύουν από τα αγκάθια στα φύλλα ή από τα τριβόλια σίκα. Ένα καλό δέντρο κάνει καλούς καρπούς, ενώ το άχρηστο δέντρο κάνει άχρηστους καρπούς. Δεν μπορεί το καλό δέντρο να κάνει άχρηστους καρπούς, ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς καρπούς. Και όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά. Θα τους καταλάβετε λοιπόν από τους καρπούς τους. Ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μία πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος από μαθητές του, καθώς και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, είχαν πάει εκεί για να τον ακούσουν και για να θεραπευτούν από τις αρρώστιες τους. Ήρθαν ακόμα και όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα. Όλοι αυτοί θεραπεύτηκαν. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει, γιατί μια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Όταν είδε ο Ιησούς να τον τριγυρίζει πολλής κόσμος, έδωσε την εντολή να περάσουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Τον πλησίασε τότε ένας γραμματέας και του είπε «Διδάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας». Ο Ιησούς του λέει «Οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι». Ένας άλλος πάλι από τους μαθητές του του είπε «Κύριε, άφησέ με να πάω πρώτα να θάψω τον πατέρα μου». Ο Ιησούς όμως του είπε «Ακολούθησέ με και άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους». Ο Ιησούς μπήκε στο πλοιάριο και τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Ξαφνικά έγινε μεγάλη τρικυμία στη λίμνη, έτσι που τα κύματα σκέπαζαν το πλοιάριο. Αυτός όμως κοιμόταν.
Πήγαν τότε οι μαθητές του και τον ξύπνησαν, λέγοντας «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε», και τους λέει «Ολιγόπιστοι, γιατί είστε δειλοί?» Μετά σηκώθηκε και επιτίμησε τους ανέμους και τη θάλασσα και έγινε απόλυτη γαλήνη. Και οι άνθρωποι είπαν, γεμάτοι κατάπληξη, «Ποιος είναι αυτός που τον υπακούνε οι άνεμοι και η θάλασσα?» Όταν επέστρεψε ο Ιησούς, τον υποδέχτηκε το πλήθος γιατί όλοι περίμεναν τον ερχομό του. Τότε ήρθε κάποιος που τον έλεγαν Ιάιρο και ήταν άρχοντας της συναγωγής. Αυτός έπεσε στα πόδια του Ιησού και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, γιατί είχε μια μοναχοκόρη 12 χρόνων που ήταν ετοιμοθάνατη. Την ώρα που ο Ιησούς βάδιζε προς το σπίτι, τα πλήθη τον περιέβαλαν ασφυκτικά. Κάποια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια και είχε ξοδέψει όλη της την περιουσία στους γιατρούς, χωρίς κανένας να μπορέσει να την κάνει καλά, πήγε πίσω από τον Ιησού, άγγιξε την άκρη του ρούχου του και αμέσως η αιμορραγία της σταμάτησε. Τότε ο Ιησούς είπε «Ποιος με άγγιξε?» Ενώ όλοι αρνιούνταν, ο Πέτρος και όσοι ήταν μαζί του έλεγαν «Διδάσκαλε, οι όχλοι έχουν στριμωχτεί κοντά σου και σε πιέζουν και εσύ λες ποιος με άγγιξε?» Ο Ιησούς όμως είπε «Κάποιος με άγγιξε, γιατί εγώ ένιωσα να βγαίνει από μένα δύναμη». Μόλις η γυναίκα είδε ότι δεν ξέφυγε την προσοχή του, ήρθε τρέμοντας και έπεσε στα πόδια του και μπροστά σε όλο τον κόσμο του είπε για ποια αιτία τον άγγιξε και ότι είχε γιατρευτεί αμέσως. Εκείνος της είπε «Θάρρος κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε, πήγαινε στο καλό». Ενώ ο Ιησούς ακόμα μιλούσε, ήρθε κάποιος από το σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και του λέει «Η κόρη σου πέθανε, μην ενοχλείς πια το δάσκαλο». Όταν το άκουσε ο Ιησούς, του είπε «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί». Φτάνοντας στο σπίτι, δεν άφησε κανέναν να μπει μέσα μαζί του, εκτός από τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο, καθώς και τον πατέρα και τη μητέρα του κοριτσιού. Όλοι έκλαιγαν και τη θρηνολογούσαν. Ο Ιησούς όμως τους είπε «Μην κλαίτε, δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν, βέβαιοι πως είχε πεθάνει. Ο Ιησούς, αφού τους έβγαλε όλους έξω, την έπιασε από το χέρι και είπε δυνατά «Κορίτσι, σήκω». Το πνεύμα της επέστρεψε και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Ο Ιησούς τότε διέταξε να της δώσουν να φάει. Οι γονείς της έμειναν κατάπληκτοι. Εκείνος όμως τους είπε να μην μπουν σε κανέναν τι είχε γίνει. Ο Ιησούς κατέπλευσε στην περιοχή των Γαδαρινών, που βρίσκεται στην απέναντι όχθη από τη Γαλιλαία. Όταν βγήκε στην ξηρά, τον συνάντησε κάποιος άνδρας από την πόλη που είχε μέσα του δαιμόνια από πολύ καιρό. Δεν ντυνόταν με ρούχα ούτε έμενε σε σπίτι, αλλά ζούσε στα μνήματα. Όταν είδε τον Ιησού, έβγαλε μια κραυγή, έπεσε στα πόδια του και του είπε με δυνατή φωνή «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Ιε του ύψης του Θεού, σε παρακαλώ μη με βασανίσεις». Αυτά τα είπε γιατί ο Ιησούς είχε διατάξει το δαιμονικό πνεύμα να βγει από τον άνθρωπο. Από πολλά χρόνια τον είχε στην εξουσία του και για να τον συγκρατήσουν τον έδαιναν με αλυσίδες και του έβαζαν στα πόδια σιδερένια δεσμά. Εκείνος όμως έσπαζε τα δεσμά και το δαιμόνιο τον οδηγούσε στις ερημιές. Ο Ιησούς τον ρώτησε «Ποιο είναι το όνομά σου?» Εκείνος απάντησε «Λεγεών», γιατί είχαν μπει μέσα του πολλά δαιμόνια. Τα δαιμόνια λοιπόν τον παρακαλούσαν να μην τα διατάξει να πάνε στην Άβυσσο. Εκεί κοντά ήταν ένα κοπάδι από πολλούς χείρους που έβοσκαν στο βουνό και τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να τους επιτρέψει να μπουν στους χείρους και τους το επέτρεψε. Βγήκαν λοιπόν από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους. Τότε το κοπάδι όρμησε προς τον γκρεμό και πνίγηκε στη λίμνη. Μόλις οι βοσκοί είδαν τι έγινε, έφυγαν και το είπαν στην πόλη και στην Ύπεθρο. Βγήκαν οι άνθρωποι να δουν τι έγινε και ήρθαν κοντά στον Ιησού. Βρήκαν τον άνθρωπο από τον οποίο βγήκαν τα δαιμόνια να κάθεται δίπλα στον Ιησού, να φοράει ρούχα
και να φέρετε λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είχαν δει τι είχε γίνει, τους είπαν για το πόσο δαιμονισμένος σώθηκε. Τότε όλο το πλήθος από την περιοχή των Γαδάρων παρακαλούσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους, γιατί τους είχε πιάσει μεγάλος φόβος. Εκείνος μπήκε στο πλοιάριο για να γυρίσει πίσω. Ο άνθρωπος από τον οποίο είχαν βγει τα δαιμόνια τον παρακαλούσε να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως του είπε να φύγει, με τα παρακάτω λόγια. «Γύρισε στο σπίτι σου και διηγήσου όσα έκανε σε σένα ο Θεός». Εκείνος έφυγε διαλαλώντας όλη την πόλη όσα έκανε σε αυτόν ο Ιησούς. Όταν το δαιμονικό πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, περνάει από ξερούς τόπους, ψάχνοντας να βρει κάπου να ξεκουραστεί, μα δεν βρίσκει. Τότε λέει, θα γυρίσω ξανά στην κατοικία μου, εκεί από που έφυγα. Έρχεται και τη βρίσκει αδιανή, σκουπισμένη και στολισμένη. Τότε πηγαίνει και παίρνει μαζί του άλλα 7 πνεύματα, πιο πονηρά και από το ίδιο, και μπαίνουν και κατοικούν εκεί. Και γίνεται η τελευταία κατάσταση του ανθρώπου εκείνου, χειρότερη από την προηγούμενη. Έτσι θα γίνει και με αυτήν εδώ την πονηρή γενιά. Τότε του έφεραν έναν δαιμονισμένο τυφλό και κοφάλαλο και τον θεράπευσε, και ο τυφλός και κοφάλαλος άρχισε να μιλάει και να βλέπει. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι και έλεγαν, «Μήπως αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Δαβίδ?» Οι Φαρισαίοι όμως όταν τους άκουσαν είπαν, «Αυτός δεν διώχνει τα δαιμόνια αλλιώς παρά με τη δύναμη του Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων». Ο Ιησούς κατάλαβε τους διαλογισμούς τους και τους είπε, «Όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, ερημώνεται. Και όταν σε μια πόλη ή σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί. Αν ο σατανάς διώχνει τον σατανά, πολεμάει τον εαυτό του, πώς θα σταθεί πια η κυριαρχία του? Κι αν εγώ βγάζω με τη δύναμη του Βελζεβούλ τα δαιμόνια, οι δικοί σας με ποια δύναμη τα βγάζουν? Αυτοί λοιπόν αποτελούν απόδειξη πως έχετε άδικο. Αν όμως εγώ βγάζω τα δαιμόνια με το πνεύμα του Θεού, αυτό σημαίνει πως έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Έπειτα, πώς μπορεί να μπει κανείς στο σπίτι ενός δυνατού και να του αρπάξει τα πράγματά του, αν δεν δέσει πρωτύτερα τον δυνατό? Μόνο τότε θέλει λατήσει το σπίτι του. Όποιος δεν είναι με το μέρος μου, είναι εναντίον μου. Και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου, σκορπίζει. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή την μητέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει το γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει το σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Όποιος προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Και όποιος χάσει τη ζωή του για μένα, θα τη σώσει». Εκείνη την ημέρα, ο Ιησούς βγήκε από το σπίτι και καθόταν δίπλα στη λίμνη. Γύρω του μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Γι' αυτό μπήκε και κάθισε σε ένα καΐκι και όλος ο κόσμος στεκόταν στο γυαλό. Και τους είπε πολλά με παραβολές. Βγήκε ο σπορέας να σπείρει. Καθώς έσπερνε, μερικοί σπόροι έπεσαν στο δρόμο και ήρθαν τα πουλιά και τους έφαγαν όλους. Άλλοι έπεσαν σε έδαφος πετρώδες που δεν είχε πολύ χώμα και αμέσως φύτρωσαν, γιατί το χώμα ήταν λιγοστό.
Μόλις όμως ανέτειλε ο ήλιος, κάηκαν και επειδή δεν είχαν ρίζες, ξεράθηκαν. Άλλοι σπόροι πάλι έπεσαν στα αγκάθια και όταν τα αγκάθια μεγάλωσαν, τους έπνιξαν κι άλλοι έπεσαν στο γόνιμο έδαφος και έδωσαν καρπό. Άλλοι 100 φορές περισσότερο, άλλοι 60 κι άλλοι 30. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει. Αν αυτή την παραβολή δεν καταλαβαίνετε, πώς τότε θα καταλάβετε όλες τις άλλες παραβολές? Ο σπορέας σπέρνει τον λόγο του Θεού. Με τους σπόρους που έπεσαν στο δρόμο εννοούνται εκείνοι στους οποίους παίρνεται ο λόγος και μόλις τον ακούσουν αμέσως έρχεται ο Σατανάς και παίρνει τον λόγο που έχει σπαρθεί στις καρδιές τους. Με άλλους πάλι συμβαίνει ό,τι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί, όταν ακούσουν το λόγο, αμέσως τον δέχονται με χαρά. Δεν ριζώνει όμως μέσα τους, αλλά είναι προσωρινός. Έπειτα, όταν αρχίσουν κατατρεγμοί ή διωγμοί εξαιτίας του Ευαγγελίου, αμέσως το απαρνούνται. Με τους σπόρους που σπέρνονται στα αγκάθια, εννοούνται αυτοί που ακούν το λόγο. Οι μέρημνες όμως για τα εγκόσμια, η απάτη του πλούτου και οι λοιπές επιθυμίες μπαίνουν μέσα τους και καταπνίγουν το λόγο και έτσι δεν καρποφορεί. Άλλοι, τέλος, μοιάζουν με το σπόρο που σπάρθηκε στο γόνιμο έδαφος. Αυτοί ακούν το Ευαγγέλιο, το δέχονται και φέρνουν καρπό. Άλλοι 30, άλλοι 60 και άλλοι 100 φορές περισσότερο. Πήγαν τότε οι μαθητές του και το ρώτησαν «Γιατί τους μιλάς με παραβολές?» Αυτός τους απάντησε «Γιατί σε εσάς έδωσε ο Θεός να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, σε εκείνους όμως όχι. Όποιος έχει, σε αυτόν θα δοθεί. Και μάλιστα με το παραπάνω. Όποιος όμως δεν έχει, και αυτό που έχει θα του το πάρουν. Γι' αυτό τους μιλάω με παραβολές, για να μην βλέπουν ενώ βλέπουν, και ενώ ακούν να μην ακούν, ούτε να καταλαβαίνουν. Μήπως έτσι κάποτε μετανοήσουν. Τότε θα εκπληρωθεί σε αυτούς η προφητεία του Ισαΐα, η οποία λέει «Θα ακούσετε με την ακοή, μα δεν θα καταλάβετε. Και θα δείτε, μα δεν θα αντιληφθείτε. Γιατί έγινε ανέστητη η καρδιά αυτού του λαού και με τα αυτιά βαριάκουσαν και έκλεισαν τα μάτια τους. Για να μην δούνε με τα μάτια και ακούσουν με τα αυτιά και καταλάβουν με την καρδιά και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψω. Μακάρια όμως τα δικά σας μάτια, γιατί βλέπουν και τα αυτιά σας». Γιατί ακούνε. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και δίκαιοι επιθύμησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν, και να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν. Ο Ιησούς έλεγε «Με τη Βασιλεία του Θεού συμβαίνει ό,τι με τον άνθρωπο που σπέρνει το σπόρο στη γη. Κοιμάται τη νύχτα και ξυπνάει την ημέρα και ο σπόρος βλασταίνει και αυξάνει με τρόπο που ο ίδιος δεν ξέρει. Η γη καρποφορεί από μόνη της. Στην αρχή βλαστάρει, ύστερα στάχει και τέλος μεστομένο σιτάρει στο στάχι. Όταν οριμάσει ο καρπός αμέσως αρχίζει να θερίζει γιατί ήρθε ο καιρός του θερισμού».
Έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Με τι να παρομοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού ή με ποια παραβολή να την παραστήσουμε? Μοιάζει με σπόρο συνεπιού που όταν τον σπείρουνε στη γη είναι ο μικρότερος από όλους τους σπόρους που σπέρνονται. Μετά τη σπορά όμως βλασταίνει και γίνεται μεγαλύτερο από όλα τα λαχανικά. Κάνει τόσο μεγάλα κλαδιά ώστε τα πουλιά να μπορούν να φωλιάσουν στη σκιά του». Έτσι, με πολλές παρόμοιες παραβολές, του κήρυτε το μήνυμά του, σύμφωνα με τη δυνατότητα που είχαν να καταλαβαίνουν. Χωρίς παραβολές δεν του κήρυτε το λόγο, όλα όμως τα εξηγούσε ιδιαιτέρως στους μαθητές του. Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε, «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε, «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε, «Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού, «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε, «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξυγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε, χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε και αυτός, τον προσπέρασε, χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον δίγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα, φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στον πανδοχέα 2 δινάρια και του είπε, «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ, όταν ξαναπεράσω, θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3, κατά τη γνώμη σου, αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε, «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε, «Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο». Καθώς πορευόταν με τους μαθητές του ο Ιησούς, μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχτηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδελφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε, «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε, «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για τόσα πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανείς». Όταν λοιπόν έμαθε ο Κύριος ότι οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν πως ο Ιησούς αποκτά περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαπτίζει, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάπτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από τη Σαμάρια. Έφτασε έτσι σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στον γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Έρχεται μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Γιατί οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Εκείνη του απάντησε,
«Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα, πώς μπορείς να μου ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε, «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες και εκείνος θα σου έδινε ζωντανό νερό». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο προπάτορας μας ο Ιακώβ, ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ. Αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άνδρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άνδρα, γιατί 5 άνδρες πήρες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άνδρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν τον Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να τον λατρεύει. Πίστεψέ με, γυναίκα. Είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που ξέρουμε. Γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός. Ήρθε κιόλας που οι πραγματικοί λατρευτές θα λατρεύσουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια. Γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα, «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα. Εγώ είμαι. Εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Εκείνη την ώρα ήρθαν οι μαθητές του και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια, κανείς δεν του είπε, «Τι συζητάς ή γιατί μιλάς μαζί της?» Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχοντας αυτόν, στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και του έλεγαν, «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους, «Μήπως του έφερε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε, «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για τον θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται κι αυτός που σπέρνει κι αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία, άλλος είναι που σπέρνει κι άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε τον δικό του κόπο». Πολλοί από τους Σαμαρίτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν,
εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρίτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς οι ίδιοι τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Ιατρής κατ'
την άνοσα τον απάντα μου βίων και ελέους τη γη άλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτό. Άρων σου των κραβάτων και περιπάτων Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές, που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοιτώνταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι, που περίμεναν να αναταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό, ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στη δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια κι αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανένα να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχθούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από μένα». Ο Ιησούς του λέει «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά. Σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η μέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες στον θεραπευμένο «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Αυτός όμως τους απάντησε «Εκείνος που με έκανε καλά, εκείνος μου είπε «Πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Τον ρώτησαν «Ποιος είναι ο άνθρωπος που σου είπε «Πάρε το και περπάτα»?» Ο θεραπευμένος όμως δεν ήξερε να πει ποιος ήταν, επειδή ο Ιησούς είχε φύγει απαρατήρητος εξαιτίας του πλήθους που ήταν μαζεμένο εκεί. Αργότερα ο Ιησούς τον βρήκε στο ναό και του είπε «Βλέπεις, έχεις γίνει καλά. Από εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις για να μην πάθεις τίποτα χειρότερο». Ο άνθρωπος έφυγε αμέσως και ανάγγειλε στους Ιουδαίους άρχοντες ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που τον γιάτρεψε. Γι' αυτόν τον λόγο οι Ιουδαίοι καταδίωκαν τον Ιησού και ζητούσαν να τον σκοτώσουν, γιατί έκανε τα έργα αυτά το Σάββατο. Ο Ιησούς όμως τους έλεγε «Ο πατέρας μου εξακολουθεί να εργάζεται ως τώρα, γι' αυτό και εγώ εργάζομαι». Γι' αυτά τα λόγια οι Ιουδαίοι άρχοντες επιζητούσαν ακόμη περισσότερο να τον σκοτώσουν, γιατί όχι μόνο παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και τον Θεό τον ονόμαζε πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με τον Θεό.
Θεός λόγος ανεκαινήσε και ουδέ η πόλη Οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστα των νυκτυρμών.